Να δούμε το βίντεο, ένα από τα βίντεο που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν είναι λίγες ή περισσότερες, εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Που και εν πάση περιπτώσει ο ένας λέει ψηφίζουμε εκείνον, το άλλος λέει ψηφίζουμε τον άλλον. Για να το δούμε παρακαλώ. Σε μερικές μέρες έχουμε εκλογές. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση. Απέδειξε επί 4 χρόνια ότι είναι άξια να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Να μην παρασυρώμεθα από τις σιρήνες του ψεύδους. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, υπάρχει μια ομοβροντία από όλες τις κατευθύνσεις, η οποία απευθύνεται σε κάποια παράταξη που τώρα για πρώτη φορά εμφανίστηκε στις εκλογές αυτές και πήγε πολύ καλά, θα έλεγα εγώ. Μα θα μου πείτε και πού τους ξέρουμε εμείς όλους αυτούς. Και είναι σε πανελλαδική κλίμακα. Μιλάμε τώρα 200-300 άτομα, δεν είναι 5-10 άνθρωποι. Έμα ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο κάποιοι επώνυμοι εκκλησιαστικοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά και τους έδωσαν, ας το πούμε έτσι, πιστοποιητικά. Ακόμα και κάποια μοναστήρια, γιατί κατηγορούν λέει κάποια μοναστήρια που ανακατέθηκαν. Μα αυτό κάνανε οι άνθρωποι. Δώσανε, ας πούμε, κάποιες διαβεβαιώσεις ότι ναι, τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, από όλα τα επαγγέλματα. Είναι πιστοί, είναι ανεξάρτητοι, δεν είναι χρωματισμένοι δηλαδή, ούτε και έχουν ανθρώπους που είχαν παλιά συμμετάσχει σε αυτά μέσα στις παρατάξεις τους. Είναι αντισυστημική. Σου λέει μπορείτε να τους εμπιστευτείτε. Δεν ξέρω πού είναι το κακό. Το κόμμα αυτό η Νίκη να μην στενοχωρείτε. Αφού είναι δέντρο που έχει καρπό και εφόσον πηγαίνουν έτσι τίμια και καθαρά και δεν φοβούνται να πούν ότι πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν στην Ελλάδα, στις αξίες μας, εμείς έχουμε ένα άλλο ήθος. Λοιπόν, και θα φανεί αυτό στην πράξη. Κύριοι, ο ελληνικός λαός εφόσον μας ψηφίσει θα δείτε αν αυτά που λέμε είναι αλήθεια. Κύριε Τζούμα. Κοιτάξτε, σεβαστοί οι πατέρες που είδαμε, αλλά δεν είναι αυτή το Άγιο Όρος. Είναι κάποιοι πατέρες οι οποίοι ενδεχομένως έχουν και αυτοί μέσα τους τον ζήλο της τηλεόρασης και των εμφανίσεων και βγήκαν να καταθέσουν και τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Περισσότερο κακό κάνουν και στον εαυτό τους και στο Άγιον Όρος, αλλά και σε αυτούς τους οποίους υποστηρίζουν. Εμένα δεν μου τρομοκρατούν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί σε λίγο, αν θέλετε, αυτογελιοποιούνται, αυτοεξευτελίζονται. Οι κληρικοί μας, οι μοναχοί μας δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Είναι άνθρωποι προσευχής. Είναι άνθρωποι που κρατάνε στα χέρια τους 300 κουμποσκήνια και τα πόδια τους από τις μετάνοιες και τις προσευχές έχουν βγάλει ρόζους. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ακούμε αυτή τη στιγμή. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό και πραγματικά ως έναν βαθμό μπορεί να με κάνει να εκνευρίζομαι, γιατί όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε και κάποιο, αν θέλετε, όριο σε αυτά, στα πώς αντέχουμε, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο, από το οποίο αν θέλετε κινδυνεύει το πολιτικό μας σύστημα και η όλη κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται. Και αν συνεχίσουν να βγαίνουν και να λένε αυτά που λένε, θα δημιουργούν περισσότερο κακό και είπα και αυτό που είπα πριν, θα είναι η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης για αυτούς. Κύριε Τζούμα, μπορώ να ρωτήσω κάτι με την έννοια του Αντρέα Καψαπέλη. Εάν αυτοί οι μοναχοί έχουν το αξίωμα του δικαιώματος της εξομολόγησης, για πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, όταν εγώ πάω να εξομολογηθώ εσείς και κάτω από το πετραχύλι του με πιέσει για του στραγγαλίσματος της ψυχής μου που έχει δυνατότητα ο πνευματικός να το κάνει αυτό, πώς πρέπει να αντιδράσω εγώ? Γιατί τους αφήνουμε αυτούς ενώ υπόκεινται σε έναν ιερατικό έλεγχο του Ηγουμένου, του Μητροπολίτη, κάπου υπόκεινται, να λειτουργούν κατά αυτή την έννοια προσβάλλοντας τα ιερά και τα όσια της χώρας μας? Για πέστε μου σας παρακαλώ, ένας Χριστόδουλος πώς θα αντιδρούσε σε αυτά τα φαινόμενα? Ναι, το Άγιον Όρος, ξέρετε, έχει το λεγόμενο αυτοδιοίκητο. Οι μοναχοί εκεί, όσοι είναι μεμονωμένοι όπως αυτοί τώρα που βλέπετε, γιατί αν δεν έχουν πάρει εντολή από τον ηγούμενό τους, δεν μπορούν να βγουν και να τα πούν αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μοναχοί μόνοι τους, είναι σε σκήτες. Δεν έχουν καμία σχέση με οργανωμένες μονές, οι συγκεκριμένοι. Βγαίνουν λοιπόν και βγάζουν τα προσωπικά τους αποθυμένα. Αυτή ήταν η λέξη που έψαχνα πριν. Εν προκειμένου, δεν μπορούν μέσω της εξομολογήσεως να εκβιάζουν τη συνείδηση και την θέληση των πιστών. Αυτό δεν γίνεται, διότι και οι ίδιοι θα καταλάβουν ότι εκείνη τη στιγμή διαπράττουν μεγάλο σφάλμα, βαρύτατο σφάλμα και για την ψυχή τους και για τον πετραχύλι τους. Είμαι ήσυχος ως προς αυτό.
Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, η Εκκλησία μας δεν μπορεί να επιβληθεί σε αυτούς τους μεμονωμένους. Ούτε οι γεροντάδες ή άλλοι που υπάρχουν στο Άγιον Όρος δεν μπορούν να επιβληθούν. Γιατί το η λέτε αυτό, όμως... σας ακούω καταρχάς να σας πω κάτι. Εντάξει, υπάρχει συζήτηση για το τι γίνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος. Πολλές ενστάσεις, αστερίσκοι, αλλά... Είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί λέτε ότι και το Άγιο Όρος, γιατί να σας πω κάτι, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις, στο όνομα του ότι, δεν το λέω για σας, αλλά στο όνομα του ότι δεν μπορεί να επιβληθεί η τάξη και η θεολογική τάξη και η εκκλησιαστική τάξη από το Άγιο Όρος, από την κεφαλή του Άγιου Όρους, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μου φαίνεται ως άλλοθη λίγο αυτό. Οι 20 μεγάλες μονές με τους τους που υπάγονται σε αυτούς και είναι συντεταγμένοι, ναι, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πλην, επαναλαμβάνω, δύο μονών δια των ηγουμένων και ολίγων μοναχών που έχουν μέσα, που παίζουν αυτό το ρόλο, αν θέλετε, έχουν βγει προς τα έξω προς άχραν ψήφων. Είναι δύο οι μονές από τις 20 που έχουμε. Αυτά τα φαινόμενα των μοναχών που βλέπετε είναι μόνοι τους, είναι σε σκήτες. Δεν υπάγονται πουθενά. Μόνο η επιστασία μπορεί να βγάλει μία νότα, να τη χρησιμοποιήσουμε, ναι, τη λέξη αυτή, και να τους πει μαζευτείτε και σταματήστε να έχει κάνετε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Έχει βγει κάτι τέτοιο? Έχω την εντύπωση ότι εσωτερικά έχει βγει. Δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά εσωτερικά έχει βγει. Είπε περιορίστε τις παρεμβάσεις σας, τον λόγο σας στον πολιτικό και περιοριστείτε στα του μοναχικού σας βίου. Που αυτό νομίζω ότι είναι και το σωστό στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν θα εισακουστούν είναι άλλο θέμα. Βλέπετε ότι το Άγιον Όρος έχει 20 μεγάλες μονές και έχει δεκάδες μικρότερες κήτες, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν με άμεσο τρόπο από έναν. Και βγάζει λοιπόν μία απόφαση το Ιερά Επιστασία. Ο πολιτικός διοικητής δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτά και είναι και πολύ διακριτικός άνθρωπος αυτός που τώρα προείσταται εκεί. Όσο προείσταται, είναι προς το τέλος του, ο κύριος Μαρτίνος, όπως το δήλωσε άλλωστε. Ως εκ τούτου κάνουν αυτά που κάνουν από μόνοι τους οι άνθρωποι και κατά τη γνώμη μου γελιοποιούνται. Στέφανε Χιό. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια ιρανοποίηση της πολιτικής ζωής πολύ του τόπου. Σωστά. Σε έναν απίστευτο ερντογανισμό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ότι το θρήσκευμα βεβαίως της... Το επίσημο θρήσκευμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, σαν να βλέπω μπροστά μου πολιτικούς Αγιατολά Χομεϊνί. Ανθρώπους οι οποίοι φανατίζονται πολιτικά, ανεπίτρεπτο πράγμα για την Εκκλησία, σαν να βλέπω μπροστά μου ανθρώπους από την Περσία, κύριε Καψαμπέλη, οι οποίοι να βγαίνουν στα παράθυρα, στο Αλτζαζίρα, και μάλιστα όχι στο Αμερικανικό Αλτζαζίρα, στο Αραβικό Αλτζαζίρα, με μια κατανόητη αυτή η αραβική γλώσσα, και να βλέπω πολεμοχαρείς μοναχούς, την ευλογία τους να έχουμε, με όλο το σεβασμό απέναντι στο ράσο που φοράνε, και να πολεμοκαπηλούν.